Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινήσαμε λίγο απότομα. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και αυτή είναι η «Μουσική εκδρομή». Μια εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ, στη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαστε πάλι μαζί αυτό το κρύο βράδυ του χειμώνα. Σήμερα είμαι μόνη στο στούντιο, με αφήσαν μόνη. Εντάξει, και λίγη ησυχία χρειάζεται. Χαίρομαι που είστε και σήμερα μαζί μου εδώ. Βλέπω εκεί τους φίλους μου να χαιρετήσω τον Χριστινάκη, τον Νίκο, τη Φωτεινή, θέλω να πιστεύω ότι ακούει. Φώτη, και για σένα. Θα δω τα μηνυματάκια σας σε λίγο που ήδη ξεκινήσανε και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ακούσουμε για άλλη μια φορά πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια. Και σήμερα θα ήθελα να κάνετε εσείς τη λίστα των τραγουδιών. Δηλαδή, ξεκινάω με Ζουγανέλη, «Επιμονή σου». Θα πάω στο Θέμη Αδαμαντίδη, «Στην καρδιά». Και μετά θέλω να φτιάξετε εσείς το πρόγραμμα σήμερα. Και φυσικά σας θέλω και ζωντανά στον αέρα, αν θέλετε. Υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Είναι το 697-29-60606 και είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Μπορείτε και να μην βγείτε στον αέρα αν θέλετε, μπορείτε να καλείτε την ώρα που παίζει το τραγούδι. Αλλιώς θα βγείτε ζωντανά όταν μιλάω. Επίσης υπάρχει και η σελίδα μας «Μουσική εκδρομή» στο Facebook, αλλά και ο προσωπικός μου λογαριασμός στο Facebook, Έφη Μάνου. Έψιλον κεφαλαίο, μη κεφαλαίο. Τα δύο πρώτα κεφαλαία ελληνικά, Έφη Μάνου. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή και μετά θα σας πω τι τραγούδια έχω, ποιους τραγουδιστές και θα ακούσουμε ό,τι θέλετε. Και θα πούμε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ, παρέα ζωντανά. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκδρομούλα. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, ξεκινήσαμε λοιπόν σιγά σιγά την εκδρομούλα μας, χαλαρά, αυτό το κρύο βράδυ. Πιστεύω να είχατε μια καλή μέρα, μια όμορφη μέρα, να μην είχατε κάποιες δυσκολίες. Ό,τι και αν είχατε, ας τα ξεχάσουμε τώρα. Να καλησπερίσω την Άννη, τη γλυκιά μου την Άννη, να ευχηθώ περαστικά στην κορούλα της, την ακριβή, την όμορφη μου ακριβή, την Εύη. Τι να πω για τα κορίτσια μου, για τον κουμπάρο μου τον Νίκο που ακούει, για το Χριστινάκι, την πολύ καλή μας ακροάτρια και φίλη μου και καταπληκτικό παιδί στο Φώτη. Σήμερα διαλέγετε εσείς τραγούδια. Εγώ έβαλα 2-3 τώρα να παίζουν. Το ένα είναι εξαιρετικά, θα το αφιερώσω κάπου να μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ μία επιλογή. Αλλά έχω τα πάντα, σχεδόν τα πάντα στη λίστα μου. Έχω καινούργιες... καινούργια τραγούδια, έχω παλιά, διαχρονικά, έχω χαρούλι, έχω μάλαμα, έχω από μάλαμα μέχρι Αγγελόπουλο, Χολίδη, Ιακωβίδη, έχω και του Βέρτη Χριστινάκη θα βάλω, αλλά διάλεξα από τα καινούργια του να ακούσουμε, να μην ακούμε συνέχεια τα παλιά. Έχω Παντελίδη και μάλιστα Παντελίδη αυτά που νομίζω δημοσιοποιήθηκαν μετά το... μετά που έφυγε, να μην πούμε την άλλη λέξη. Έχω Βέρτη όνειρο, έχω Βέρτη πρόσχε καλά, Κουρκούλη, Χαμένο παιδί, Οικονομόπουλο. Έχω πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Για όλα τα είδη, έχω και χορευτικά, έχω και λαϊκά. Πείτε εσείς τραγουδιστή και εγώ θα κοιτάξω ό,τι έχω. Σήμερα θα σας κάνω όλα τα χατήρια, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Πάμε να ακούσουμε Θέμη Αδαμαντίδη, «Στην καρδιά», ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω η Ελπή το είχε ζητήσει αρχικά, αν δεν κάνω λάθος.
για την Έλπη αν μας ακούει, για τη Μαρία τη Ζήτα, τη Μαρία την άλλη, ξέρουν αυτές ποιες είναι. Τα βλέπω τα μηνυματάκια σας, θα πάντα διαβάσω σε λίγο. Πάμε, ξεκινάμε, ζητήστε μου τραγουδιστές και εγώ θα δω τι έχω από αυτούς. Να αφιερώσω την οικογένειά μου, στον Τάσο που ακούει, θέλω να πιστεύω στον Άγγελο ότι έχει κοιμηθεί και στον Φίλιππο, στην κόρη μου τη Στέλλα, στο γιο μου τον Δημήτρη, στη γυναίκα του Ειρήνη, στη Βούλα, στον Κωνσταντίνο, τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ όλους που ακούτε τις εκπομπές μου. Πάμε να περάσουμε όμορφα αυτό το κρύο βράδυ του χειμώνα. Χειμώνας είναι, παιδιά, θα περάσει σε λίγο και θα έρθει άνοιξη και μετά καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε στην καρδιά. Θέμης Αδαμαντίδης, για σας. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε. Τελείωσε το τραγούδι. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη, βλέπω κάτι φατσούλες εδώ που πρώτη φορά μ' ακούνε, ενώ είναι κολλητάρια μου και πολύ καλές φίλες, αλλά δεν ξενυχτάνε. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε σήμερα για μένα, μεγάλη μου τιμή. Φωτεινούλα, σε ευχαριστώ κορίτσι μου. Μπέτι, τι να πω για σένα, τι να πω. Εξεπλάγιν ευχάριστα. Ευχαριστώ κοριτσάκι μου, σε όλα τα κορίτσια μου εκεί, τα πανέμορφα, την Εύη, την Ακριβή, την Μπέτι, τη Μαρία. Τη Μαρία ζει, για την άλλη δεν ξέρω αν ακούει, για την Άννη μου. Λοιπόν, τι να πω, χαίρομαι που με ακούτε, για τον Νίκο, για τον Φώτη, για τον Χριστινάκη, αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, ό,τι έχω από αυτά που ζητάτε θα τα βάλω. Όσο Μπέτι μου για τα κλειδιά, τα είχα πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά δεν μας άκουγες. Τώρα έχω καθαρίσει λίγο τη λίστα μου, αλλά εντάξει, θα σας βάλω ωραία τραγουδάκια και θα παίζουν πολλές αφιερώσεις. Για όσους μας ακούνε, υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, είτε να βγείτε ζωντανά είτε όχι, αφιερώσεις, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Είμαστε ζωντανά εδώ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα για σας, για να έχετε μια παρέα καλή με ωραία ελληνικά τραγούδια. Το τηλέφωνο μας είναι 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης η σελίδα μας, η μουσική εκδρομή στο Facebook, αλλά και η προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου στο Facebook. Για όλους εσάς, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε... Έκπληξη θα δείτε. Θα ακούσετε μάλλον. Τέλειος. Μας ξεγελάνε καμιά φορά τα τραγούδια, τέλος πάντων, άλλα λέει ο χρόνος, άλλα λένε τα τραγούδια. Είμαστε εδώ, ζωντανά είναι η μουσική εκδρομή με την Εφη Μάνου, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά, 12 με 2 τα ξημερώματα, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Σήμερα είμαι μοναχούλα στο στούντιο, αλλά δεν είμαι μόνη στην εκπομπή. Είστε όλοι εσείς εκεί, που από νωρίς λέω δεν φαίνεται κανείς, κι όμως την ώρα σας είστε εκεί. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη μου την παρέα που με στηρίζει στα πάντα. Και εγώ φυσικά είμαι για σας εκεί, όποτε με χρειαστείτε, το ξέρετε. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι θα μου επιτρέψετε, μόνο το επόμενο κομμάτι. Θα κάνω αφιέρωση ειδικά εγώ σε κάποιο πρόσωπο που αγαπώ πολύ. Είναι η Νέγκα με το Ανεστάκι. Αφιερωμένο το Ανεστάκι στο Ανεστάκι μου. Ξέρει πολύ καλά ποιο είναι το Ανεστάκι. Και μετά ό,τι θέλετε, ας τα ακούσουμε για το Ανεστάκι μου. Αυτό ήταν το Ανεστάκι, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι για μένα.
το τραγούδισα πέρυσι, νομίζω το καλοκαίρι, πρώτη φορά που τραγούδισα καραόκε και τα αφιέρωσα στο αγαπημένο μου πρόσωπο. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές, ελπίζω να ακούει. Λοιπόν, παρασύρθηκα λίγο, εδώ είμαι κοντά σας. Προσπαθώ να κάνω τις επιθυμίες σας. Θέλω λίγο κατανόηση, λίγη κατανόηση να δείξετε, γιατί είμαι μόνη. Ρυθμίζω τα μικρόφωνα, βρίσκω τη λίστα, πρέπει να απαντώ και στα μηνυματάκια σας. Αλλά είμαι εδώ μαζί σας και είμαι πολύ χαρούμενη που με ακούτε. Νίκο, ευχαριστώ που ξενυχτάς ρε Νίκο. Είσαι φιλαράκι, καλό και το ξέρεις. Φωτεινούλα, τι να πω για σένα που δεν κοιμάσαι ποτέ τόσο αργά. Σε ευχαριστώ Φωτεινούλα μου. Θα προσπαθήσω να κάνω ολονών τις επιθυμίες. Όσο μπορώ και όσο γίνεται με τα τραγούδια που έχω επιλέξει. Δεν μπορώ να βάζω αυτή τη στιγμή τα τραγούδια σας. Δεν είναι εφικτό γιατί είμαι τελείως μόνη πάντα εδώ. Να χαρίσω την οικογένειά μου, να χαρίσω στην παρέα όλη του άρατου, των συμμαθητών μου εκεί στο θέατρο, για τα κορίτσια μου τα όμορφα που με στηρίζουν, την Εύη, τη Μαρία, η άλλη Μαρία τι έγινε ρε παιδιά, την Έλπη, την Αρρωστούλα, την Άννη. Ελπίζω να μας ακούει η Άννη, δεν ξέρω. Θα απαντήσω και σε λίγο στα μηνύματα. Μιλάτε όλοι μαζί, λίγη κατανόηση. Λοιπόν, θα ακούσουμε Μητροπάνο, αν είσαι πλάι μου. Ποια ζήτησε Μητροπάνο? Άκου το αν είσαι πλάι μου τώρα και βλέπουμε, συνεχίζουμε. Και εμένα μ' άρεσε πολύ, γι' αυτό και το διάλεξα. Χριστινάκη μου, τόσο νιώθω, ποιος το λέει, βοήθησέ με, μου μιλάτε όλοι μαζί. Έχω και μια αλφαηλικία, Λοιπόν, είναι και αργά, είχα και μια κουραστική μέρα. Χριστινάκη μου όμορφο, βοήθησέ με για το Φώτη εκεί που ακούει. Φώτη, δεν πάμε για ύπνο ακόμη, είναι νωρίς. Κάνε λίγο κουράγιο. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο τι θα ακούσουμε. Τώρα από αυτά που έχω, παρεάκι μου όμορφο, έχουμε τηλέφωνο για να δούμε ποιος μας θυμήθηκε. Ω, το μαράκι. Μισό λεπτό μαράκι μου να βάλω μεγάφωνο. Έλα. Καλησπέρα μαράκι, αφού δεν κοιμάσαι, γιατί δεν ήρθες? Γιατί ήθελα λίγο να... Τέλος πάντων, είχα... Καλά. Εντάξει, δεν σε μαλώνω. Ήθελα να αφιερώσω ό,τι τραγούδι και να βάλεις. Αγάπη μου, πες μου. Στα κορίτσια μας εκεί που μας ακούνε. Στο δεσποινάκι μας. Ναι, μας έκανε την τιμή η Μπέτη. Μ' ακούς? Μαρία, σε έχασα. Χάθηκε η Μαρία. Σαν να καλεί η Μαρία. Μισό λεπτό μαράκι μου. Μισό λεπτό. Έλα, έπεσε η γραμμή. Χτύπησε. Πες μου Μαρία μου. Έπεσε η γραμμή. Ελπίζω να μην χτύπησε πολύ. Λοιπόν Μαρία, άκου να δεις, δουλεύεις το πρωί? Το πρωί δουλεύεις? Δουλεύω το πρωί και έχω, η επιστροφή ήχου είναι πάρα πολύ κακή. Μιλάμε ότι τώρα μιλάμε και εγώ σε ακούω μετά από... Δεν πειράζει. Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές, εγώ σε ακούω σε πραγματικό χρόνο. Το καλό στο στούντιο είναι αυτό. Στα κοριτσάκια μας εκεί. Ναι. Στην Δεσποινά, στο Δεσποινάκι, στην Εύη μας, στην Ακριβούλα μας και πάνω απ' όλα σε σένα, Εφούλα μου. Ευχαριστώ αγάπη. Η Άννη ακούει, γιατί δεν μπόρεσα να διαβάσω όλα όσα γράφει. Η Άννη δεν μου νομίζω να ακούει, γιατί περνάει δύσκολη. Ξέρω. Ξέρω. Αυτή τη στιγμή. Ξέρω, την αγαπάμε, τη στηρίζουμε. Πάντα. Μαράκι μου γλυκό.
Ευχαριστώ που με ακούς και ξενυχτάς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Αλλά έπρεπε να έρθεις. Αφού δεν κοιμάσαι, έπρεπε να έρθεις. Τώρα καλό έμαθα εγώ με παρέα εδώ, κατάλαβε. Ναι, θα σου έρθω την άλλη εβδομάδα. Οκ. Έγινε κοριτσάκι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, αγάπη μου. Αυτή ήταν η Μαρία. Είναι αυτά. Ναι. Λοιπόν, φτάνει. Αφιερώσεις μόνο. Φιλάκια, σε αγαπώ, μαράκι. Αυτή ήταν η Μαρία μας που ξενυχτάει μαζί μας, αν και δουλεύει το πρωί, όπως και πολλοί από εσάς. Ξέρω ότι δουλεύετε το πρωί. Λοιπόν, αποσυντονιστήκαμε εδώ. Πάμε να ακούσουμε πάλι και αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει γιατί με ενέπνευσε για τον τίτλο της εκπομπής. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη και η εκδρομή. Ορμόμενη από αυτό το κομμάτι που μου αρέσει υπερβολικά, επέλεξα τον τίτλο της εκπομπής μου. Να αφιερώσω την Πέλα. Πού είναι η Πέλα σήμερα, δεν μας ακούει? Πελάκι, στείλε μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε την εκδρομή. Λοιπόν, για να έχετε στα υπόψη σας, να σας πω τι έχω. Να έχετε έτσι μια ιδέα, να μου στείλετε μηνύματάκια τι θέλετε. Έχω Μενιδιάτη. Έχω Γκάνο, Χαρούλη, τη Γωγό, τη Τζάμπα, έχω και χορευτικά. Έχω Μάλα, Μαγγελόπουλο. Έχω και την πριγκιπέσα του Μάλαμα, τη βάλαμε την προηγούμενη φορά. Ιακωβίδη. Έχω και του Βέρτη, αλλά τα καινούργια να βάλουμε του Βέρτη, παιδιά. Να ακούσουμε. Είναι το όνειρο, το πρόσεχε καλά. Αυτά να ακούσουμε λίγο, γιατί το μετανιώνεις, να μην ακούμε όλο τα ίδια. Για στείλτε μηνύματάκια, τι θέλετε, μετά θα σας διαβάσω και τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε την εκδρομή. Πόσοι αυτοί κρυμμένοι με... Ωραίο τραγούδι, τι λέτε? Νομίζω ότι ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι. Χριστινάκι μου, βλέπω, ξαναβλέπω, δεν πρέπει να το έχω. Το είχα βάλει φυσικά. Τη Δευτέρα θα σου το έχω οπωσδήποτε. Για το Φώτη εκεί, Χριστινάκι, παίζει κάτι εκεί? Φώτη, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακριβώς τα μηνύματα. Για σας τους δύο πάντως, δεν ξέρω. Ό,τι και να παίζει, καλό θα είναι. Πέλα μου όμορφη, φυσικά και είσαι στην παρέα, το ξέρω, απλά ήθελα να δω και ένα μήνυμά σου. Λοιπόν, για την παρέα εκεί του Άρα του, θα σας πω τώρα κάτι, κορίτσια, εσείς θα το καταλάβετε, οι υπόλοιποι μπορεί όχι. Θα πω κάτι για εσάς που νομίζω ότι θα γελάσετε. Αστά τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Προφανώς γελάτε τώρα, παιδιά, είχαμε μάθημα εχθές στο θέατρο και είχαμε μουσική. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έχουμε κάνει, το έχουμε παίξει όλες τις βερσιόν, το έχουμε παίξει hard rock, το έχουμε παίξει ζεμπεκιά, το έχουμε παίξει καλαματιανό. Περάσαμε πολύ όμορφα εχθές, αν και λείπανε αγαπημένα μας άτομα. Έλειπε η Μαρία, έλειπε η Άννη, έλειπαν και άλλα άτομα, αλλά περάσαμε ωραία. Κορίτσια, άστα τα μαλάκια σου, έτσι, περάσαμε φανταστικά. Φωτεινούλα, για σένα που ακούς εκεί, Νίκο, ελπίζω να μην κοιμήθηκες ακόμη. Είμαστε εδώ ζωντανά. Υπάρχει τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, είναι WhatsApp 697-29-60606. Για την Ελπίδα εκεί μου στείλε κάτι να κοινοποιήσω αργότερα. Ελπίδα μου, τώρα είμαι αρκετά απασχολημένη. Η ώρα πάει 1 παρά 10. Ως τις 2 θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και η σελίδα στο Facebook, η μουσική εκδρομή, που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, αλλά καλύτερα στην προσωπική μου σελίδα, Έφη Μάνου, με ελληνικά τα 2 πρώτα κεφαλαία. Έφη Μάνου. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Το επόμενο κομμάτι, εξαιρετικά για την ακριβή. Όποιος μαντέψει ποια τραγουδάει, κερδίζει. Κάτι δεν κερδίζει. Σίγουρα καταλάβατε, ξέρετε εσείς.
για την ακριβούλα. Ιακωβίδη έχω, αλλά όχι το κοριτσάκι μου. Το είχα το κοριτσάκι μου, το έπαιξα 2-3 εκπομπές. Θα σου βάλω όμως καλύτερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά στη μουσική εκδρομή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με σας παρέα. Όλα, είναι, όλα κυλάν πολύ όμορφα. Η νύχτα έξω είναι κρύα αρκετά. Πότε θα έρθει η άνοιξη, το καλοκαίρι, αλλά τουλάχιστον η άνοιξη. Έναν καφέ έξω, βρε παιδιά, να πιω. Έναν καφέ έξω να πιω, να καπνίσω ένα τσιγάρο για να μην παγώνω δηλαδή. Δεν καπνίζω σπίτι μου, δεν καπνίζω στα παιδιά, δεν καπνίζω πουθενά, δεν καπνίζω στο στούντιο. Ένα καφεδάκι με ένα τσιγαράκι θέλω να πάρει ευχή. Λοιπόν, αλλά το κυριότερο να έρθει η άνοιξη. Είναι η αγαπημένη μου εποχή, αλλά κοντοζυγώνει, πού θα πάει. Σήμερα κατέβηκα και στο κέντρο και χάζευα εκεί και είδα Μάρτι, είχανε βραχιολάκια με Μάρτι και λέω τι στο καλό, αυτά είναι ξεχασμένα από πέρυσι, και μετά συγκεντρώθηκα και λέω είναι για φέτος το Μάρτιο. Οπότε έτσι χάρηκα και λέω αφού βγήκε και ο Μάρτις στα περίπτερα και στα μαγαζιά, εντάξει όλα τα βγάζουμε νωρίς νωρίς, οι άνθρωποι θέλουν να πουλήσουν και αυτοί τη δουλειά τους προσπαθούν να κάνουν, η αγορά πολύ υποτονική, αλλά τέλος πάντων το παλεύουμε όλα καλά, μπορούμε και με πολλά, μπορούμε και με λιγότερα, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Τα περιτά είναι για τους νέους, για εσάς τους νέους είναι τα περιτά, ναι, και το καταλαβαίνω. Για όσο μεγαλώνουμε δεν χρειαζόμαστε και πολλά πράγματα για να είμαστε ευτυχισμένοι. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε μια ωραία μέρα σήμερα, να μην συνέβη κάτι άσχημο. Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα με ελπίδες, όνειρα. Να μην πάψετε ποτέ, να μην πάφετε, να κάνετε όνειρα πάντα. Έρωτα πήγα να πω, εντάξει, είμαι αυθόρμη. Τι και έρωτα να κάνετε. Είναι πολύ ωραίο να ερωτευτείτε. Λοιπόν, Χριστινάκη, αυτό το τραγούδι που σου διάλεξα είναι καλύτερο από αυτό που θέλεις. Θα τα ακούσεις μετά. Τώρα θα ακούσουμε επιθυμία του Κωνσταντίνου. Το κύμα, μέλισσες. Όλες οι επιθυμίες είναι σεβαστές, παιδιά, έτσι. Πάμε, θα ακούσουμε και τα δικά σας μετά. Μου σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει. Ακούσαμε και το Βέρτι. Ελπίζω να σας άρεσε το κομμάτι. Τα υπόλοιπα όλα τα σημειώνω. Θα τα ακούσετε τη Δευτέρα. Δεν σας αφήνω έτσι. Κορίτσια μου, τι γλωσσούδες είστε εκεί. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Έχω ανοιχτά παράθυρα μπροστά μου. Τα κλείνω, ξανανοίγουν, τα κλείνω, ξανανοίγουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για εσάς που μου κάνατε αιτήματα φιλίας, τιμή μου που με ακούτε. Το επόμενο κομμάτι το διάλεξα για το Χριστινάκι και το Φώτη. Μου μυρίζεται έρωτας εδώ, Χριστινάκι. Δεν είμαι περίεργη, δεν είμαι κουτσομπόλα, αλλά έτσι, να χαρώ κι εγώ. Μακάρι, μακάρι, κάτι τέτοιο μάλλον συμβαίνει εκεί. Δύο κομμάτια θα σας αφιερώσω. Φώτη μου και Αργυρός θα παίξει μετά. Ο Φώτης, Χριστινάκι, λέει, ο πρώτος Αργυρός που θα παίξει θα είναι δικό σου. Οπότε, Χριστινάκη μου, έχεις δύο κομμάτια. Αφιερωμένα στον έρωτα. Έρωτας μου μυρίζεται εκεί και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ό,τι πιο ωραίο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Παιδιά, ερωτευτείτε. Όσο είστε νέοι, ερωτευτείτε. Ο έρωτας θέλει νιάτα. Νιάτα θέλει ο έρωτας. Όσο μεγαλώνεις, δεν ερωτεύεσαι πια. Μπαίνει λογική στη μέση και όπου μπαίνει λογική, ο έρωτας φεύγει. Θυμάμαι μια μέρα είχα, λόγω της δουλειάς έχω γνωρίσει πολλούς καλλιτέχνες, τους έχω μυθοποιήσει κιόλας, παλιά τους έβλεπα αλλιώς, τώρα που τους γνώρισα από κοντά. Θυμάμαι είχα τον Πλούταρχο μια μέρα δίπλα μου και του λέω,
Έχει ο Πλούταρχος ένα τραγούδι «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής». Και του λέω, όχι Γιάννη, δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής, της νιώτης είναι παιδί ο έρωτας. Αχ, λέει, πολύ ωραίο αυτό. Λέω, αν το κάνεις τραγούδι, λέω, θα μου το αφιερώσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο έρωτας είναι για τα νιάτα. Όχι ότι δεν μπορείς να ερωτευτείς σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά αυτό γίνεται πολύ δύσκολα. Ο έρωτας θέλει νιάτα, οπότε υποκλεινόμαστε τον έρωτα στο Χριστινάκι, στο Φώτη εκεί, σε όλη την παρεούλα μου που ακούει, στον Νίκο, στη Φωτεινούλα, στην Μπέλα, στα κορίτσια μου εκεί τα όμορφα, τη Μαρία μου, την Εύη, την Άννη. Η Άννα πού είναι, παιδιά, εμφανίστηκε, δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω να σας διαβάζω, γράφετε πάρα πολλά. Λοιπόν, υποκλεινόμαστε στον έρωτα. Δυο τραγούδια για σένα, Χριστινάκη, από το Φώτη με πολύ αγάπη. Πώς τυχαία μία. Εντάξει, Χριστινάκη, εγώ το επέλεξα εκ μέρους του Φώτη για σένα. Νομίζω ήταν ωραίο το τραγούδι, ε. Ο έρωτας μου γίνει. Λοιπόν, κάτι υποβόσκει εκεί. Υπόψη ότι και το επόμενο κομμάτι είναι για σένα, έτσι. Εκτελώ εντολές του Φώτη, είπε το επόμενο του Αργυρού για το Χριστινάκι. Οπότε είναι για σένα. Θα μου επιτρέψεις όμως να χαιρετήσω πάλι και εγώ την παρέα. Να χαιρετήσω τον Τάσο που ακούει εκεί σίγουρα, τη Στέλλα αν δεν κοιμήθηκε, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τη Βούλα, τον Κωνσταντίνο, τον άλλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει, τον Πέτρο που μας ακούει, τους φίλους που με κάνουν αιτήματα φιλίας και τους ευχαριστώ, τον Νίκο, τον κουμπάρο μου, την Μπέλα, τη φίλη μου. Θα πάμε σε πιο λαϊκά τραγούδια μετά, θα ακούσουμε 2-3 κομμάτια ακόμη και μετά θα πάμε σε πιο βαριά λαϊκά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι η Έφη Μάνου και η Μουσική Εκδρομή. Είμαστε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά εδώ μαζί σας, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να τα αλλάξω και αυτό, να πάμε λίγο νωρίτερα. Ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλάξουν τα ωράρια μας, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είμαι και πολύ άσχολη, όλη μέρα ασχολούμαι και με κάτι, αυτή είναι η ώρα που χαλαρώνω, αλλά ίσως αυτό αλλάξει. Θα δούμε, προς το παρόν είμαστε εδώ μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα, αλλά έχει και αυτή η ώρα μία γλυκά, δηλαδή είναι η ώρα που χαλαρώνουμε. Κάνουμε απολογισμό της μέρας, θέλουμε να ξεκουράσουμε το μυαλό μας, να πάμε έτσι ήσυχοι για ύπνο. Είναι πολύ ωραία να πηγαίνουμε έτσι για ύπνο χαλαρά, να μην μας απασχολεί τίποτα. Καινούρια μέρα έρχεται, καινούριες ελπίδες, καινούρια όνειρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αργυρό, επιδημία του Φώτη, για το Χριστινάκι. Για σένα ρε Χριστινάκι, απόλαυσέ το. Χριστινάκη, ελπίζω να απόλαυσες τα τραγούδια, ήταν εξαιρετικά για σένα, σου αξίζει, έγινες από τις καλύτερες ακροάτριές μου και σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι καταπληκτικό παιδί και το ξέρεις, σε αγαπάω πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εκδρομούλα μας εδώ. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε, μην διστάζετε. Μπορείτε να πάρετε και να μην βγείτε στον αέρα, να μας πείτε απλώς 2-3 κουβέντες αν θέλετε. Είναι το 697-29-60606, είναι WhatsApp, 697-29-60606. Επίσης υπάρχει και η προσωπική μου ιστοσελίδα, στο Facebook μάλλον. Η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου, ελληνικά κεφαλαία τα δύο πρώτα, Έφη Μάνου. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνυματάκια και στη μουσική εκδρομή της σελίδα μας στο Facebook.
Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε και πιο λαϊκά κομμάτια σε λίγο. Θα πάμε στα βαριά, θα πούμε και κανένα έτσι ξεσηκωματικό. Να έρθουμε στο κέφι. Ναι, θα διαβάσω τα μηνυματάκια σας σε λίγο. Λοιπόν, για να δω τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον Κουρκούλη. Χαμένο παιδί, πού τον θυμήθηκα. Τραγουδούσε και πρόσφατα σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτός είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα, Αυστραλία πήγε, πού πήγε, γύρισε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό παιδί ο Κουρκούλης, όλοι το λένε. Ας ακούσουμε το χαμένο παιδί. Εγώ το γνώρισα όταν τραγουδούσε πριν 30 χρόνια. Ήταν στα μέρη μας εκεί, Καβάλα, Δράμα, πιτσιρικάς τότε. Αλλά είναι όντως πολύ καλό παιδί. Από τα καλύτερα παιδιά της νύχτας. Πάμε να ακούσουμε τον Κουρκούλη και χαμένο παιδί. Μπετούλα, εκπλήσω με, είσαι ακόμη ξύπνια. Για σένα κοριτσάκι μου, για την Ακριβούλα, για την Άννη, για την Εύη, για όλες τις φατσούλες μου εκεί, για την Φωτεινούλα αν δεν κοιμήθηκε, για τον Νίκο επίσης. Αν είστε ξύπνοι, στέλνετε μηνυματάκια να σας κάνω αφιερώσεις για την πελίτσα μου την όμορφη εκεί στην Περαία. Φιλιά, φιλιά σε όλους. Λοιπόν, Κουρκούλης χαμένο παιδί. Μπορεί να νομίζεις πως τα βράδια ξενυχτάω σε μια ξένη αγκαλιά και κάνω πράγματα που έκανα μαζί σου. Μα δεν είναι αλήθεια, μα δεν είναι αλήθεια. Μπετούλα μου, τι κάνεις εκεί μωρό μου, τι κάνεις τέτοια ώρα εκεί, σε προτιμώ γυναίκα. Λοιπόν, άσε αυτά που κάνεις εκεί και τα βλέπω. Πάρε το ουίσκι που πίναμε χθες και έλα από το στούντιο να πιούμε κανένα ποτηράκι, να μου κάνεις και παρέα. Έχουμε εδώ ένα ωραίο φουαγέ έξω, μπορούμε να καθίσουμε. Φέρε και κανένα γαριδάκι και έλα να κάνουμε εκπομπούλα. Τι λες, το ξενυχτάς που το ξενυχτάς, για την Μπέτη εκεί που μας βγάζει διάφορα στο Facebook. Στη μουσική εκδρομή, Μπετούλα για σένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Ανήσυχος καιρός. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και σιγά σιγά θα πάμε και στα πιο λαϊκά. Πελίτσα αγάπη μου, τι κάνεις εσύ εκεί, καθήκαμε πάλι Σάββατο, για την Μπέλα αυτό, Σάββατο πρωί δουλεύω, Κυριακή πρωί δουλεύω. Ξέρει Πέλα γιατί το λέω. Σε όλη την παρέα που μ' ακούει, στη Φωτεινούλα, στην Εύη, στη Μαρία. Η άλλη Μαρία που είναι βρε παιδιά, η Φή, η Μαρία Φή μας ακούει. Είναι καλά, δεν ήρθε και χθες το μάθημα. Εβούλα μου, με το όμορφο χαμόγελο, Ακριβούλα μου, καλό παιδί. Αφιερωμένη Νατάσα Θεοδωρίδου και για σας. Πάμε να ακούσουμε Ανήσυχος καιρός. Μάλιστα. Καλά, αυτό δεν ξέρω τι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ευθύνομαι εγώ. Ακούσαμε την Νατάσα Θεοδωρίδου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, παιδιά. Υπάρχουν πιο πολλοί άντρες τραγουδιστές από γυναίκες. Δηλαδή, όταν ψάχνω για τραγούδια, στις γυναίκες δυσκολεύομαι περισσότερο. Οι άντρες είναι πάρα πολλοί. Εκτός αν είναι η ιδέα μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, από γυναίκες λαϊκές τραγουδίστρες, βοηθήστε με λίγο. Εκτός από Ζήνα, Θεοδωρίδου, αυτά, ίσως και λίγο... πώς τη λένε την άλλη την κοπελιά. Τέλος πάντων, δεν έχει πολλές λαϊκές τραγουδίστρες. Βοηθήστε με λίγο στην έρευνα να δω και εγώ τι θα βάλω για την άλλη εκπομπή. Λοιπόν,
Είμαστε εδώ ζωντανά, είναι η εκπομπή Μουσική Εκδρομή με την Έφη Μάνου. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεσάνυχτα με δύο τα ξημερώματα. Θα πάμε και σε πιο λαϊκά κομμάτια. Θα ακούσουμε το Ρέμο, τα Σάββατα. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Έχουμε και βαριά λαϊκά για μετά, έχουμε και χορευτικά. Τι θέλετε να συνεχίσουμε με ελαφρολαϊκό? Στέλτε μου μηνύματα. Ευάκη μου, για σένα εκεί, Εύη μου, γράψε τη διεύθυνση από το μαγαζί σου, Εύη. Το σκέφτομαι σοβαρά να περάσω από εκεί. Θέλω να κάνω κάποια αλλαγή στη ζωή μου. Θέλω να κάνω μια αλλαγή στην κούπ μου, στο μαλλί μου που το περιμένω τόσα χρόνια να σπρίζει και δεν ασπρίζει. Λοιπόν, ίσως να το βάψω και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Λοιπόν, Εύη μου, γράψει τη διεύθυνση και από το μαγαζί σου και από εβδομάδα μάλλον θα σου έρθω. Ακριβούλα μου όμορφη, πέλα. Για το πελάκι μου εκεί που έχει σοβαρή ασχολία, για σένα πέλα μου, ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Καλή ευκολία σου εύχομαι. Για όσους πήγαν για ύπνο, για τη Μαρία μας, τη Μαρία ζει παιδιά, πήγε για ύπνο από ό,τι είδες τα μηνυματάκια εκεί. Άλλη μισή ώρα εκπομπής, άλλη μισή ώρα εκπομπής και μετά θα πάμε όλοι στα κρεβατάκια μας καλαρά. Αύριο έρχεται μια καινούργια μέρα και ελπίζω να περάσουμε όλοι όμορφα αύριο. Λοιπόν, Ρέμος τα Σάββατα, αφιερωμένο για όλους εσάς που μας ακούτε. Κάτι αλλάζει κι απ' την αρχή αρχίζω. Ωραίος ο Ρόκος, λίγο μας μελαγχόλησε ή μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα λαϊκά κομμάτια μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Εκτός αν έχετε αντίρρηση, όσοι μας ακούτε ακόμη και δεν έχετε πάει για ύπνο, βλέπω ότι τα παραθυράκια εκεί λιγόστεψαν. Εντάξει, ξέρω ότι με ακούτε, μπορεί να χαλαρώσατε, να ξαπλώσατε. Τα σέβομαι όλα. Και τόσο που αντέξατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε λαϊκά κομμάτια. Μητροπάνος και Ρόζα. Το γλέντι ξεκινάει τώρα για όσους παραμείνουν. Τα χείλη μου ξέρα και δίψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Αθάνατος Μητροπάνος, υπέροχος Μητροπάνος. Τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο. Για το ήθος του, για τη φωνή του, για τα τραγούδια του, τραγουδάρες. Μεγάλη πρίκα μας άφησε, πολύ μεγάλη πρίκα στο ελληνικό τραγούδι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λαϊκά και όταν λέμε λαϊκά, λαϊκά, τι θα ακούσουμε τώρα? Σβήσε με κυρά μου, Αγγελόπουλος. Έχετε καιρό να τα ακούσετε? Τώρα θα τα ακούσετε. Το γλέντι τώρα ξεκινά. Για όσους παραμείναν ακόμη μαζί μας, Εύη μου, για σένα ακριβή. Για όσους πήγαν για ύπνο, καλόν ύπνο. Για το Χριστινάκι μας εκεί το όμορφο, απολαύστε το κορίτσια. Σβήσε με κυρά μου, Αγγελόπουλος. Ποιος το ζήτησε, λέει, το τραγούδι? Εγώ το ζήτησα. Εμένα μ' αρέσει, είχα να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό και είπα να τα ακούσω.
Κοριτσάκια μου όμορφα για σας εκεί, για όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Γνωρίζω ότι μας ακούει και πολλοί κόσμος που δεν επικοινωνεί. Δεν πειράζει, αρκεί να μας ακούτε και αρκεί να περνάτε καλά μαζί μας. Αυτό έχει σημασία. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά εδώ 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Χριστινάκη μου, να έρθει στην εκπομπή να κάνουμε παρέα εκπομπούλα όποτε θέλεις, τη Δευτέρα, γιατί όχι, αφού κοιμάσαι και αργά, χαρά μου και τιμή μου. Λοιπόν, λαϊκά τραγούδια, δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε και χορευτικά στο τέλος ή θέλετε να κοιμηθείτε χαλαρά, έτσι, με τι είδος μουσική θέλετε να κλείσουμε ή θα συνεχίσουμε με λαϊκά. 2-3 τραγούδια σίγουρα τα έχω βάλει στη λίστα. Αλλά μετά τι θέλετε, με χαρούμενο να κλείσουμε, με τρυφερά, ό,τι θέλετε εσείς. Εσείς αποφασίζετε. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε όσοι είστε ακόμη ξύπνοι. 697-29-60606. Είναι WhatsApp, επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και φυσικά η σελίδα μας στο Facebook Μουσική Εκδρομή και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook Έφη Μάνου. Τα δύο πρώτα κεφαλαία, το έψιλον και το μη, ελληνικά, Έφη Μάνου. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε τον Τερζή, Επιστροφές, Καταστροφές. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι λαϊκό. Σας το χαρίζουμε πολύ αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε. Το κοινό απεφάνθη, θέλει και κάποια ζωηρά κομμάτια στο κλείσιμο. Οκ, επιθυμίες σεβαστές. Δεν μου μείνατε και πολύ ξύπνοι αυτή την ώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο λαϊκά ακόμη και μετά θα σας πάω σε πιο χορευτικά. Πάμε να ακούσουμε Χριστοδουλόπουλο. Τι να την κάνω την καρδιά μου. Ξέρω κι εγώ, ρε Χριστοδουλόπουλε. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Μάκης. Τι να την κάνω την καρδιά μου, μας είπε ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, έτσι που την κατάντησες. Κάτι θα έκανες και εσύ, ρε Μάκη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται άμα βρουν σωστό και ωραίο άντρα γυναίκες, δεν τον αφήνουν. Κάτι θα έχεις κάνει και εσύ, δεν μπορεί, την έκανες την κουτσουκέλα. Λοιπόν, ναι ρε κορίτσια, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποιος σωστός άντρας και μια γυναίκα να τον αφήσει? Δεν νομίζω, εσείς τι λέτε. Τέλος πάντων, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πάμε να ακούσουμε το βαρύ πυροβολικό Καράς, φυσικά, από το βορρά μέχρι το νότο. Για τις ξενύκτησες εκεί, την Εύη, την Ακριβή, το Χριστινάκι, οι τελευταίες εναπομείναντες και άλλοι που δεν στέλνουν μηνύματα φυσικά. Αλλά τα μηνυματάκια σας τα λαμβάνω ακόμα, κοριτσάκια μου όμορφα. Για πάμε να ακούσουμε Κάρα από το βορρά μέχρι το νότο. Τόσες στροφές κι όλα μου. Μου κοιμηθήκατε? Χορευτικά μου ζητήσατε, χορευτικά θα σας βάλω. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάποια χαρούμενα κομμάτια. Ας τα ακούσουμε τα χορευτικά που ζητήσατε, έτσι λίγο να ξυπνήσετε, γιατί σας βλέπω υποτονικούς, αυτοί τουλάχιστον που μείναν στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε «Δεν μιλούν οι μαργαρίτες». Λοιπόν, για ξυπνήστε λιγάκι, έτσι ακούω μηνυματάκια. Για πάμε λίγο να χορέψουμε. Μαραγιές
πόσο να βοηθήσουν και τα χορευτικά, τα τραγούδια εδώ που τα λέμε, όταν είχες μια κουραστική μέρα και όταν η ώρα είναι δύο παρά. Ευάκη μου, καλό ξημέρωμα, καλόν ύπνο. Ευχαριστώ που ήσουν στην παρέα μας και σήμερα. Παιδιά, είναι δύσκολο, ειδικά το χειμώνα, έχει κρύο, έχει απίστευτο κρύο έξω. Βγήκα για λίγο, δεν κυκλοφορεί ψυχή εντωμεταξύ, δεν ακούγεται τίποτα. Όλοι στα σπίτια τους, ελπίζω να είστε κάπου ζεστά. Και δεν τελειώνεις από εδώ, πως φεύγεις με αυτό το κρύο, που όλα είναι κρύα, το τιμόνι είναι κρύο, το αυτοκίνητο είναι κρύο. Τέλος πάντων, ας μας ζεστάνουν λίγο τα τραγούδια, θα ακούσουμε κανένα δύο χορευτικά ακόμη και θα κλείσουμε έτσι γλυκά, όπως κάνουμε κάθε φορά. Τι να πω, είμαστε εδώ ζωντανά, Δευτέρα και Πέμπτη, 12 με 2 τα ξημερώματα. Είναι λίγο αργά, είναι η αλήθεια, αλλά εμείς εδώ συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Με την καρδιά να μιλήσω, μάνα, 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 μάν. Πες τι να εξηγήσω. Τραγουδιά διενωμένα, άκουσε κι όποιος αντέξει. Σ' αγαπώ με μία λέξη. Αυτός ήταν ο Μάκης Δημάκης, κανείς δεν είναι κανενός. Σαφώς, συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα έτσι χορευτικό ζωηρό κομμάτι και μετά θα κλείσουμε γλυκά. Κώστας Δόξας, Φασαρία. Για να δούμε τι φασαρία θα κάνει ο Κώστας Δόξας. Για τα κοριτσάκια μου εκεί που ακούνε, για όλους εσάς που ακούτε ακόμη και αυτή την ώρα, ξημερώματα Παρασκευής, μια κρύα νύχτα του Γενάρη. Είμαστε εδώ. Σε λίγο τελειώνει η εκπομπή. Θα κλείσουμε έτσι γλυκά και χαρούμενα και γλυκά. Άλλη μια νύχτα πέρασε με παρέα μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην παρέα μου και απόψε. Με τιμάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ξέρω ότι για πολλούς είναι δύσκολο και αυτό το κάνει, αυτό το εκτιμώ ακόμη περισσότερο, που πρέπει να ξυπνήσετε πρωί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κώστα Δόξα και Φασαρία και μετά πάμε σε πιο χαλαρά κομμάτια για να κλείνουμε σιγά σιγά. Αρκετά δε χορέψαμε. Εντάξει, πρέπει λίγο τους βιορυθμούς μας λίγο να τους χαμηλώσουμε τώρα για να πάμε σιγά σιγά και για το κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Βέρτι, Όνειρο. Γλυκά γλυκά να κλείνουμε. 2-3 κομμάτια θα ακούσουμε ακόμα και κλείνουμε την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το Βέρτι, Όνειρο. Είναι τόσες εικόνες που σε θυμίζουν και στιγμές πως δεν γυρίζουν. Πάει και ο Βέρτης. Τώρα θα ακούσουμε λίγο Παντελίδη, τα σκηνιά σου. Πάμε να κλείνουμε χαλαρά. Μετά θα έρθει ένα τραγούδι έκπληξη που το βάζω πρώτη φορά στην εκπομπή γιατί έτσι μ' αρέσει. Πάμε να ακούσουμε όμως τον Παντελίδη, τα σκηνιά. Τι να σου, διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Αυτός ήταν ο Παντελίδης και τα σχοινιά σου. Εδώ φίλοι μου, μια ακόμη μουσική εκδρομή αυτή στο τέλος της.
Η ώρα είναι σχεδόν 2 τα ξημερώματα. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι η Έφη Μάνου και είμαι πιστή στο ραντεβού μου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ με τη μουσική εκδρομή ζωντανά μαζί σας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα με τις επιλογές μου, τις δικές σας επιλογές. Ακόμα τα μηνυματάκια χτυπάνε, με χαροποιεί αυτό το γεγονός. Χαίρομαι που είστε μαζί μου έως και αυτή την ώρα που πολλοί από σας εργάζονται και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Να χαιρετήσω το Χριστινάκι, να χαιρετήσω την Ακριβούλα. Δεν ξέρω ποιοι ακόμη ακούνε, έχω κάποια μηνύματα, μισό λεπτό. Χριστινάκη μου, αν θέλεις να έρθεις στην εκπομπή, επικοινώνησε μαζί μου και έλα τη Δευτέρα να κάνουμε μαζί εκπομπή εδώ. Στείλε μου μηνυματάκι. Λοιπόν, άλλη μια βραδιά πέρασε. Τη βραδιά, ξημέρωμα. Να πω την αλήθεια, ούτε θέλω να φύγω έξω, έχει φοβερό κρύο. Εδώ είναι ζεστά και όμορφα, αλλά πρέπει να φύγω. Λοιπόν, το τραγούδι το τελευταίο που θα ακούσουμε είναι μια μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν το έχω ξαναβάλει στην εκπομπή μου. Το χρησιμοποιεί κάποιος σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Απλά θέλω να τελειώσω με αυτό και να στείλω ένα μήνυμα. Ότι καλό είναι να κρατάμε κάτι από παιδί μέσα μας όσο και αν μεγαλώνουμε. Μακάρι να μέναμε για πάντα παιδιά, αλλά αφού δεν γίνεται, ας κρατήσουμε ένα μικρό κομμάτι μέσα μας σαν παιδιά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Η εκδρομούλα μας εδώ τελείωσε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ακόμα παιδί και έχω μία ψυχή αθώα. Δεν κοιτώ αριθμούς, ηλικίες, καιρούς και μητρώα.